Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στους Ιώνες Παλαιού Φαλήρου. Οι Ιώνες Παλαιού Φαλήρου μετέχουν στον πρώτο όμιλο της Γάμα κατηγορίας και στις 6 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος έχουν 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Βαγγέλη Φωτουλάκη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι ικανοποιημένος coach από τη βαθμολική συγκομιδή της ομάδας στη δεύτερη της παρουσία στο πρωτάθλημα της Γάμα Έψα. Έχετε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα από τον Αστέρα Χαϊδαρίου. Μισή χρονιά, όχι ολόκληρη. Ναι, ναι. Έτσι. Θέλω να πω, η δεύτερη σας παρουσία είναι η φετινή. Σαν σεζόν, ναι. Σαν σεζόν. Ευχαριστημένος είμαι, αν και μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Και στην πρώτη συνέντευξη που κάναμε, αν θυμάσαι, στην αρχή της χρονιάς, εγώ είχα πει ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το ποδόσφαιρο της Αλάνας που αυτά τα παιδιά παίζανε, γιατί δεν έχουν παίξει κατηγορίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να περάσεις έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που παίζει πρώτη φορά σε πρωτάθλημα την νοοτροπία του τρίπτυχου. Παίζω, κερδίζω, χάνω, ισοπαλία. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις την ψυχολογία τους, ότι όλα τα παιχνίδια παλεύονται, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και τον τρόπο που θέλεις να παίξουν. Είναι παιδιά τα οποία απογοητεύονται εύκολα, πετάνε εύκολα και πρέπει να βρεις εσύ την αντιστάθμιση σε αυτά τα δύο για να μπορέσεις να τους κρατήσεις σταθερούς. Η σεζόν ξεκίνησε με καλούς Ιωνούς από το θέμα ότι έχω πολλούς παίχτες, καλούς παίχτες, άπειρους. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα που έχει η ομάδα, η απειρία της. Πιστεύω ότι καλά πάμε, δεν έχω πρόβλημα, κανένα πρόβλημα από τα παιδιά και σιγά σιγά που αρχίζουν τώρα που αρχίζουν και μαθαίνουν τον τρόπο που θέλουν να παίζουν και να πολεμάνε όλα τα παιχνίδια, έπεσε ο κορονοϊός. Ψυχολογία, πιστεύω ότι μετά από το αποτέλεσμα που είχαμε με τον Άτλα, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ήρθατε 1-1 στο γήπεδο της Αλυπότρυπας. Ακριβώς. Είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και από την απόδοση της ομάδας? Ναι. Αν και πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μπορούσαμε να έχουμε πάρει και το παιχνίδι. Να είχαμε πάρει και τους 3 βαθμούς. Αλλά παιχνίδι είναι. Όλα παίζονται μέχρι το 90. Όλα γίνονται. Η πορεία μέσα στο παιχνίδι έδειξε ότι μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, το αποδείξαμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απογοητευμένοι, καθόλου απογοητευμένοι. Ίσα που πήραμε πολλά από αυτό το παιχνίδι και κερδίσαμε πολλά. Έχετε 2 ισοπαλίες, αυτή και μία ακόμη την προηγούμενη αγωνιστική με τον Αστέρα Γλυφάδας στην έδρα σας, 1-1. Και έχετε και την ήττα από τον Αστέρα Χαϊδαρίου. Τον Αστέρα Χαϊδαρίου που πήγαμε προετοίμαστε τελείως. Πήγαμε σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, τώρα παλιό βέβαια, έχει περάσει, δεν το σκεφτόμαστε καθόλου, αλλά ήμασταν απροετοίμαστοι τελείως. Και σε αυτό μπορεί να φέρω μεγάλη ευθύνη εγώ. Δεν τους είχα διαβάσει καθόλου, δεν τους ήξερα καθόλου. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες, χωρίς τερματοφύλακα πήγαμε. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια παίρνεις, μαθήματα είναι αυτά. Τα οποία από όλα τα παιχνίδια μαθαίνεις και πού μπορείς να φτάσεις και τις ατέλειές σου που έχεις και πάνω σε αυτά χτίζεις και διορθώνεις όλα τα λάθη που γίνονται. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά είναι δεικτικοί και μπορούν να αφομοιώσουν ορισμένα πράγματα τα οποία τους ζητάω εγώ. Η απειρία είναι αυτό που μας προβληματίζει, τίποτα άλλο, δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, έχουμε πολλούς παίχτες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι είναι αντικατάστατοι, ότι μπορούν όλοι να αντικατασταθούν από κάποιους άλλους. Το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, δεν αλλάζει τίποτα.
Όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Υπήρξε πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα όμως και σε ένα παιχνίδι χρησιμοποίησες το center form. Το Γιάννη τον Απαλίδη. Τον Απαλίδη, ναι. Λύθηκε το θέμα με τους τερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιστεύω ότι έχει λυθεί. Τότε δεν είχε λυθεί. Τότε... Ήτανε δύο τραυματίες. Και έπαιζε ένας τραυματία. Τραυματίας. Έπαιζε δηλαδή με πρόβλημα στο ισχύο του. Είχε μεγάλο πρόβλημα. Το διακινδυνεύσαμε. Δεν μας βγήκε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το θέμα ότι είχα σχεδόν όλη μου την άμυνα τραυματίες. Είχα όλη σχεδόν την άμυνα. Δηλαδή θα χρησιμοποίησα χαφ για αμυντικούς. Εντάξει. Κίνηση μάτα από τον αντίπαλο, το κατάλαβε. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν. Ποια είναι τα. Ακόμα αγωνιστικά... δεν είχαν γυρίσει τερματοφύλακες. Παίξαμε με ένα νέο παίκτη τερματοφύλακα στον Άτλα. Έπαιζε πρώτη φορά, δεν έχει ξαναπαίξει. Το όνομά του. Τώρα μου διαφεύγει. Σκέψου να δει πόσο νέο είναι στην ομάδα, έτσι. Οι τραυματίες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να είναι καλά. Θεωρώ ότι είναι καλά. Θεωρώ ότι είναι καλά. Άλλους τραυματίες, έχω δύο απουσίες οι οποίοι φοβούνται τον κορονοϊό, τα παιδιά, λογικό είναι, έχουν πρόβλημα και δεν θέλουν να κατεβαίνουν. Εντάξει, κατά τα άλλα όλη η ομάδα, οι υπόλοιποι είναι καλά, δεν έχουν πρόβλημα. Ποια είναι η άποψη σου, Βαγγέλη, για τον Όμιλο? Στην πρώτη θέση είναι τα Πατήσια με 16 βαθμούς, ακολουθεί ο Άτλας με 14, η Αναγέννης Πετρούπολης με 12 και μετά είστε εσείς με 11 βαθμούς. Θεωρώ ότι είναι καλός όμιλος. Έχει καλές ομάδες. Τα αποτελέσματα μέσα, όπως τα βλέπουμε, άμα τα δείτε, δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι εύκολος αντίπαλος. Θέλει λίγο προσοχή και το μυαλό μας να μην πετάει. Να μην θεωρούμε κανέναν εύκολο και όλα τα παιχνίδια παίζονται μέσα στο γήπεδο. Είσαι σε καλή κατάσταση, σε καλή μέρα μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε. Είσαι σε άσχημη μέρα μπορείς να χάσεις από οποιονδήποτε. Έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Εγώ έχω δει και τα Πατήσια. Μιλάμε για αυτούς που είναι πρωτοπόροι, έτσι. Ναι, έχω μάλιστα. Δει και τα Πατήσια. Είδα και τον Άτλα. Τον Άτλα τον μελέτησα πάρα πολύ. Δεν έχω δει τον Αστέρα Χαϊδαρίου, δεν έχω δει τον Αναγέννηση Πετρούπολης. Αλλά από τα αποτελέσματα, έτσι όπως τα βλέπουμε κάθε Κυριακή, θεωρώ ότι είναι αξιόλογες ομάδες. Το καλό είναι ότι έχουν νεαρά παιδιά, ότι είναι όλα τα παιδιά μικρά. Και αυτοί είναι άπειροι, αλλά το παλεύουν με άλλα. Τα άλλα ποια είναι? Είναι μαχητικοί, ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Αυτό που ζητάω και εγώ από την ομάδα μου. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι δεν πετάμε στα σύννεφα ότι έχουμε βλέψεις να πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα κυνηγήσετε τον στόχο, το όνειρο της ανόδου, μια καινούρια ομάδα μέσα σε 2 χρονιές να βρεθεί στη β' κατηγορία. Όλα γίνονται, Τάσο. Όλα γίνονται. Δεν το έχουμε βλέψει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Το έχουμε ότι πάμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία από πέρυσι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν ξέρεις τι μέλη γενέστε. Είναι ανάλογα πώς θα βρεθείς εσύ, πώς θα βρεθεί ο αντίπαλος, οι συγκυρίες με τους τραυματισμούς. Εγώ σου είπα ότι το μόνο που κολλάω είναι στην απειρία. Στην απειρία. Γιατί η απειρία πολλές φορές, εκεί που σε ανεβάζει, μπορείς να βρεθείς και ξαναπρόβλητο, έτσι. Ένα παιχνίδι που θεωρείς ότι μπορείς να το πάρεις, μπορεί να το χάσεις. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Πώς είναι η εικόνα του πρωταθλήματος? Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Της γάμα κατηγορίας. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να πούμε για γάμα κατηγορία. Είναι ένα πρωτάθλημα, έχει 5-6 καλές ομάδες και οι άλλοι από πίσω ακολουθούν. Αλλά για φέτος, για το πρωτάθλημα το φετινό, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Χωρίς παρουσία φιλάθλων. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Χωρίς παρουσία φιλάθλων. Χωρίς να έχεις μία διάρκεια. Εκεί που πας, λες, αρχίζω και μπαίνουν τα παιδιά στο νόημα το πώς θέλει να παίξει ο προπονητής τους, πώς θέλει να... Σταματάει το πρωτάθλημα. Ξανά πάλι από την αρχή.
είναι και πάρα πολύ δύσκολο τώρα να επαναφέρεις αυτά τα παιδιά σε μια κατάσταση. Ξέρεις, η δουλειά μας εμάς, σαν προπονητές, ξεκινάς μια προετοιμασία και βάζεις ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχει πάει στράφη, τελείωσε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα πια. Τώρα από εδώ και πέρα παλεύεις να φτιάξεις αυτά τα παιδιά να μην έχουν τραυματισμούς πλέον. Εγώ εκεί το εστιάζω. Και δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί η ομάδα με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Αν θα έχει την ίδια εικόνα. Ακριβώς. Ή χειρότερη εικόνα. Ακριβώς. Και αντίπαλοι. Εγώ έχω δώσει ένα πρόγραμμα στα παιδιά. Τους είπα τι θέλω να κάνουν. Εμέσω πανδημίας. Μα δεν μπορείτε να το κάνουν. Δεν μπορούν να το τηρήσουν αυτό. Δεν μπορείς να βγεις έξω να τρέχεις. Καλό είναι να διατηρηθείς. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτά τα παιδιά βγαίνουν έξω, τρέχουν και θα αποκτήσουν μια αλφα φυσική κατάσταση. Ίσα από όμως τρέξει το τσιμέντο, περισσότερους τραυματισμούς σου δημιουργεί, παρά καλό σου κάνει. Δεν έχω απαιτήσεις. Αυτή τη φορά, ειλικρινά, τώρα έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, με τα lockdown και αυτά, δεν έχω απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχω από τα παιδιά αυτά. Και όταν είναι δε και άπειρα. Τα οποία απειρία τι σημαίνει, ότι δεν μπορώ να προγραμματιστώ. Δεν μπορώ να πω ότι βάζω στόχους. Βάζει στόχους, τι στόχους. Αφού μπορεί να ξεκινήσει, που δεν το βλέπω να ξεκινάει πριν το Φεβρουάριο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πότε πιστεύεις ότι. Δεν το βλέπω εγώ να ξεκινάει πριν το Φεβρουάριο. Και όταν ξεκινήσει, δεν είναι σίγουρο θα τελειώσει. Πρέπει να ξανασταματήσει. Θα χρειαστεί σίγουρα και ένα χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί. Η επανέναξη. Μία ακόμη προετοιμασία. Ακριβώς. Η επανέναξη σου λέει, η ΕΠΣΑ ξεκινάμε 1η Φεβρουαρίου. Πότε θα σου το πει. Και πότε θα με αφήσει εμένα να βάλω αυτά τα παιδιά μέσα στο γήπεδο να κάνουμε μία αλφα προετοιμασία. Ας την πούμε προετοιμασία. Να προετοιμαστούμε σωματικά για να ανταπεξέλθουμε στην πίεση και στις ανάγκες ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Πότε θα σου το πει. Θα σου το πει στις 20, θα το πει στις 15 Γενάρη. Και από εκεί και πέρα θα ανοίξουν οι εγκαταστάσεις για να μπουν μέσα να προετοιμαστούν. Ή θα σου πει 1η Φεβρουαρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα και μπαίνεις μέσα για να παίξεις. Όλα είναι ρευστά και επικίνδυνα. Βέβαια προέχει η υγεία των παιδιών και όλου του κόσμου, έτσι, η ασφάλειά του. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε μετά της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και αναλόγως πώς θα κυλήσουν, θα πράξουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνω αυτό, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Όλα είναι ρευστά. Βαγγέλη, η συνεργασία σου με τη διοίκηση, με την πρόεδρο, την Άννα Κανελάτου. Κανένα πρόβλημα, Τάσο μου, κανένα πρόβλημα. Όλοι είναι δίπλα μας, όλοι χαίρονται, η ομάδα πάει καλά. Όπως το είπες και εσείς, είναι μια ομάδα, η δεύτερη παρουσία της στο πρωτάθλημα, πάει καλά. Θεωρώ ότι μας υπολογίζουν. Και σαν πρώτο μέλημά μας ήταν αυτό, να μπορούμε να πηγαίνουμε κάπου και να υπολογίζουν τους Ίωνες. Και θα πρέπει να είσαι και εσύ χαρούμενος, διότι εσύ είχες αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, από την προπονητική, αλλά δικαιώνεσαι με την επιλογή σου να επιστρέψεις, να βοηθήσεις μια καινούρια ομάδα. Έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι, έτσι πιστεύω. Με το πρώτο βήμα το κάναμε και είμαι και εγώ ένας από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι της διοίκησης για να βγάλουν τους Ίωνες στα πρωταθλήματα. Εντάξει, όλα καλά πάνε. Πιστεύω να πάνε και όλα καλά. Όλα καλά. Βαγγέλη, τώρα πώς περνάς το χρόνο σου. Σπίτι. Σπίτι. Δουλειά σπίτι. Δηλαδή, περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. Κάτι που δεν γινόταν. Παλιά. Έτσι. Βέβαια είναι λίγο βαρετό, ειδικά το Σαββατοκυριακό, γιατί καθημερινότητα πας στη δουλειά, γυρνάς. Έρχεσαι το μεσημέρι, έχεις μια αλφα διαδικασία ότι έχω βγει λίγο έξω, έχω πάρει τον αέρα. Το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στο σπίτι. Εγώ δεν βγαίνω έξω. Ειλικρινά δεν βγαίνω έξω. Βέβαια δεν ήμουν και τύπος που θα βγαίνω έξω να πάω να κάνω. Ηρεμία. Ηρεμία, τίποτα άλλο. Παρακολουθείς άλλα πρωταθλήματα, αγώνες. Μέσω του Νόβα και το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια τώρα το Σαββατοκύριακο που είναι βλέπουμε πολλά πράγματα. Μέχρι φόρμουλα. Εγώ δεν έβλεπα φόρμουλα και βλέπω. Και βλέπεις. Έτσι. Εντάξει, είμαι άνθρωπος που από 10 χρονών είμαι στα γήπεδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το προσδιορίσουμε ότι εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Βαγγέλη, ποια ομάδα τόσα χρόνια που είσαι στο χώρο ως προπονητής έχεις ξεχωρίσει. Ποια είναι η ομάδα. Από ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ερασιτεχνικά. Ως προπονητής πάντα.
ή καλή, που ακόμα το θυμάσαι. Σαν προπονητής, έτσι. Ναι. Τη Θήλα Αγίου Δημητρίου. Θήλα Αγίου Δημητρίου ήταν όταν πρωτοξεκίνησα σαν προπονητής. Έχω κάνει πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Χαίρομαι που είναι στην αλφα κατηγορία. Και να σου πω και κάτι, ότι τα περισσότερα παιδιά που έχω στην ομάδα είναι από τη Θήλα Αγίου Δημητρίου. Τους ήξερα από τους παμπέδες, όταν ήταν παμπέδες στη Θήλα τότε, και τώρα τους έχω στην αντρική ομάδα των Ιώνων και παίζουν, έτσι. Αλλά εγώ είμαι Άγιος Δημήτριος. Εγώ είμαι Άγιος Δημήτριος. Δηλαδή έπαιξα 10 χρόνια και στη Βουλιαγμένη, αλλά αυτό είναι παιχτικά, με ρωτάς προπονητικά. Προπονητικά, ναι. Προπονητικά είμαι Άγιος Δημήτριος. Έχω κάνει πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα και σαν προπονητής και σαν Δέλτα Εθνική. Όταν ήμασταν στη Δέλτα Εθνική, έχω κάνει προπονητή στη Δέλτα Εθνική. Έχει άλλη δυναμική, Τάσο. Έχει άλλη δυναμική. Είναι ένα μαγαζί γωνία που όλοι θέλουν να το πιάσουν, να το νοικιάσουν, αλλά δεν μπορούν. Αυτή η ομάδα, τι να σου πω, έχει το όνομα. Έχει το όνομα στις κατηγορίες και μακάρι, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, να πάει όσο ψηλά γίνεται. Ο Μανώλης Τζινευράκης είναι ένας αυτή τη στιγμή που προεδρεύει 20 χρόνια που είναι στην ομάδα. Αξιόλογος άνθρωπος. Προσπαθεί μαζί με παλέμαχους που είναι στην ομάδα του, Στέλιο το Μανώλη αυτή τη στιγμή σαν γενικός αρχηγός. Προσπαθούνε, αλλά δεν ξέρω τι φταίει και δεν τους βγαίνει. Δεν ξέρω τι φταίει, λοιπόν, να σου μιλάω. Απογοήτευση έχει αυτή η ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Από την ομάδα αυτή τη στιγμή, από το 15, γιατί εκεί σταμάτησα και την προπονητική και είπα τέρμα. Ήμουν προπονητής στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα 5 χρόνια δεν ξέρω πώς λειτουργούν, πώς έτσι. Δεν έχω έτσι επαφές άμεσες. Φέτος είχα έτσι μια επαφή που πήρα παίχτες από εκεί. Και πραγματικά τους ευχαριστώ και πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί με βοηθήσανε, μου δώσανε παίχτες. Και πιστεύω να πάει καλά, πιστεύω να πάει καλά. Θέλω να πάει καλά αυτή η ομάδα. Θέλω να πάει, έχω παίξει κιόλας σε αυτή την ομάδα, ήμουν και προπονητής της κάποτε. Θέλω να πάει καλά αυτή η ομάδα, την αγαπάω, πάρα πολύ την αγαπάω. Τώρα δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν ήθελες να πεις και δύο λόγια για τον Diego Maradona. Το έδαλμά μου είναι. Α, δηλαδή, αν σου έλεγα να... Να διαλέξω. Πελέ ή Μαραντόνα. Μαραντόνε. Εγώ είμαι Μαραντόνα. Έκανε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Ούτε και ο Μέση αυτή τη στιγμή πιστεύω εγώ ότι μπορεί να κάνει αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, η ζωή του ήταν λίγο... πολυτάραχη. Εύχομαι να είναι καλά εκεί που θα πάει. Δεν μπορώ να πω τίποτα, είμαι πολύ μικρός εγώ για να μιλήσω για τον Μαραντόνα. Εγώ τον Μαραντόνα, ακόμα και τώρα κάθομαι και βλέπω βίντεο του. Ακόμα, δηλαδή, όλα τα χρόνια βλέπω τα βίντεο του. Με έχει συναρπάσει ως ποδοσφαιριστής. Ως άνθρωπος, είναι δικό του πρόβλημα, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ. Να τον κρίνουν άλλοι, εγώ είμαι πολύ μικρός για να κρίνω αυτή την οντότητα του Μαραντόνα, το θεό της μπάλας, έτσι όπως τον ονομάζουν. Αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έφυγε πολύ μικρός. Εντάξει. Έτσι είναι η ζωή, αυτά έχει. Βαγγέλη, πρώτο σκόρερ στους Ίωνες στην ομάδα είναι ο Γιώργος Αποστόλου. Αποστόλου, ναι. Υπάρχουν κάποια έμπειρα παιδιά στους Ίωνες. Δηλαδή... Ξεκινήσαμε... Φέτος ήθελα να κάνω 3-4 μεταγραφές έμπειροι, οι οποίοι τελικά δεν μου ήρθαν. Ενώ είχαμε κλείσει, δεν μου ήρθανε, δεν ξέρω τι συνέβη. Εκεί όπου πήγανε, καλά να είναι τα παιδιά, υγεία να έχουν. Η απειρία συνεχίζει και είναι απειρία. Αλλά σου λέω, Τάσο μου, ότι έχουν ταλέντο. Αρκεί πρέπει να το αρχίσουν να το δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Εκεί που πετάνε ψηλά, προσγειώνονται ανώμαλα. Και εκεί που περιμένεις ότι μπορεί αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε βγάζουν ένα προπρόσωπο. Πρέπει να αποκτήσουμε μια σταθερότητα, πρέπει να βάλουμε δύναμη στο παιχνίδι μας, πρέπει να βάλουμε τρεξίματα, τα έχουν τα τρεξίματα, απλώς και μια φοβία. Έτσι χάσαμε και το παιχνίδι με τον Αστέρα Γλυφάδος. Αστέρα, όχι, ισοπαλή έρθετε με τον Αστέρα Γλυφάδος. Εγώ θεωρώ ότι το χάσα. Εγώ θεωρώ ότι το χάσα. Γιατί αυτοί είναι βαθμοί
Που από αυτά τα παιχνίδια βέβαια, όταν αποτυχάνεις να το κερδίσεις ένα παιχνίδι, είτε το χάσεις, πάντα πρέπει να κερδίζεις. Πιστεύω ότι μας έκανε καλό γιατί κερδίσαμε και με αυτό το παιχνίδι γνώμονα πήγαμε να παίξουμε με τον Άτλας στο ένα δύσκολο παιχνίδι και σε δύσκολο γήπεδο, έτσι. Λοιπόν, βγάλανε αντίδραση. Όντως βγάλανε αντίδραση. Όλη τη βδομάδα μιλάγαμε για το παιχνίδι που πέρασε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι που θα είχαμε μπροστά μας. Ήταν δηλαδή βαρόμετρο το παιχνίδι αυτό για να πάμε να αντιμετωπίσουμε τον Άδλα. Και πραγματικά τα παιδιά το προσπαθήσανε και βγάλανε. Βγάλανε όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελαν να τα βγάλουν πιο πριν, τα βγάλανε σε αυτό το παιχνίδι. Παράπονα από τη διατησία όχι, φέτος. Κανένα. Κανένα παράπονο. Εντάξει, πολλές φορές εμείς οι προπονητές αντιδράμε σε κάτι σφυρίγματα έτσι. Αλλά είναι παρορμητικά, είναι τη στιγμή τη πίεση, τη ένταση και όλα αυτά. Μετά που κάθεσαι και το σκέφτεσαι το παιχνίδι, γιατί εγώ μετά κάθε παιχνίδι κάθομαι και το σκέφτομαι, το τι έφταιξε, το τι έγινε, αν το λάθος έφταιγα εγώ, μια αλλαγή, μια αντίδρασή μου η οποία ήταν παρορμητική, όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές, όχι, με τη διαιτησία δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε ποιον ήθελες να ευχαριστήσεις ή να δώσεις συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Σε όλα τα παιδιά. Σε όλη την ομάδα μου. Που με ανέχονται. Θεωρώ ότι εξασκώ μεγάλη πίεση στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτούς, γενικά σε όλες τις ομάδες. Πάντα θέλω να τους πιέζω τόσο πολύ ώστε να μου βγάλουν αυτά που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Από τη στιγμή λοιπόν που με ανέχονται και με σέβονται, γιατί ο σεβασμός κερδίζεται, Τάσο, τους αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εντάξει, και για μένα είναι δύσκολο, μην νομίζεις. Άλλο είναι να δουλεύεις σε μια ομάδα η οποία έχει 5-6 παίχτες αναγνωρισμένους στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και άλλο να πάει να πάρεις μια ομάδα στη γάμα κατηγορία, την οποία μια κατηγορία την οποία δεν την ήξερα με πολλά χρόνια είχα να δουλέψω και να λειτουργείς με αυτά τα παιδιά τα οποία μπαίνουν πρώτη φορά στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο για μένα και προσπαθούσα να τους περάσω μια νοοτροπία αυτή που είχα μάθει με τις προηγούμενες ομάδες που δούλευα και ειδικά με τον Άγιο Δημήτριο που ήταν συνέχεια κάνουν πρωταθλητισμό. Λοιπόν, εγώ τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μόνο που μένω με ανέχονται, τίποτα άλλο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι σε επικοινωνία με τα παιδιά. Τους λείπει το ποδόσφαιρο? Για το ποδόσφαιρο λείπει σε όλους μας. Δεν λείπουν μόνο στα παιδιά. Και σε εμάς λείπει. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Επικοινώνησα την προηγούμενη εβδομάδα με τα παιδιά, επικοινώνησα με τη διοίκηση. Εμείς λειτουργούμε μέσω Facebook. Έχουμε μια ιστοσελίδα δικιά μας στους Ίωνες και μιλάμε. Εγώ δεν είχα ποτέ Facebook και ούτε πρόκειται να αποκτήσω Facebook. Δεν το θέλω το Facebook, αλλά μιλάω με την πρόεδρο και τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Με παίρνουν τηλέφωνο, μιλάμε. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά στην υγεία τους αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα θα έρθουν στην ώρα τους. Το μόνο που με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν θα βγουν έξω να τρέξουν, αν θα κρατήσουν λίγο μια αλφα φυσική κατάσταση, αν θα αθληθούν για τον εαυτό τους. Αυτό είναι κομμάτι για τον καθένα ξεχωριστό. Εγώ, σαν ομάδα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να είναι καλά στην υγεία τους. Είναι μεγάλο πράγμα να σου λέει ο παίκτης δεν μπορώ να έρθω στην προπόνηση, δεν κατεβαίνω στους αγώνες γιατί φοβάμαι τον κορονοϊό. Τάσο. Εμένα τα δύο παιδιά αυτά, όταν μου είπανε, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν δεν μπορώ να ακολουθήσω την ομάδα γιατί φοβάμαι τον κορονοϊό, λόγω του ότι ο πατέρας μου είναι ευπαθή ομάδα, η μητέρα μου είναι ευπαθή ομάδα. Με στεναχώρησε όχι από την άποψη ότι δεν έρχονται να ακολουθήσουν την ομάδα. Με στεναχώρησε τη δυσκολία που θα περνάνε αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν αυτή την αρρώστια, μην τυχόν και τη μεταφέρουν στους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά να είναι καλά. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Και το πρωτάθλημα, όταν θα ξαναξεκινήσει, εγώ έχω τον τρόπο μου να τους φέρω σε μια αλφα κατάσταση. Απλώς να έχεις ένα χρονικό περιθώριο για να μπορέσεις να ξαναπείς μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Αυτά όλα εξαρτάται από, από την ΕΠΣΑ. ΕΠΣΑ είναι εμάς η διοργανώτρια αρχή. Τι θα αποφασίσουν, τι θα κάνουν. Προέχει όμως η ασφάλεια και η υγεία όλων των ανθρώπων και των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτά. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα το σύνολο. Πάνω απ' όλα υγεία. Και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επιστρέψουμε Εντάξει, το τι με σε αυτό είναι... που αγαπάμε. Ναι.
Το τι μελιγενέστε είναι άγνωστο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα το δούμε. Ό,τι μας πούνε οι δήμονες. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.